καλησπέρα σας εδώ από το κλειστό των Μελισσίων, το οποίο για μένα είναι λίγο άγνωστο. Πρώτη μου μετάδοση μετά από 3 χρόνια στο Μασκετάκι. Πρώτη μου μετάδοση, ίσως με δείτε λίγο να είμαι έξω από τα νερά μου. Ας γίνει καλό ματσάκι και θα βλέπουμε πολλά. Λίγο περίεργα θεματάκια εδώ, δεν έχουμε εμφανίσεις από Circle BC, οι οποίοι είναι οι γηπεδούχοι, λεντάριο. Με τις κλασικές τους εμφανίσεις με τα κίτρινα μπλε. Πρώτη επίθεση άστοχη για Circle, λάθος από λεοντάριο. Πάμε να δούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων. Ο Τουμπανάκης είναι με την μπάλα. Ο Τσιμέτης είναι απέναντι, λάθος θα γίνει. Το όλο μαύρο είναι ο Ζαφυριόπουλος, ο Άγγελος. Πολύ ωραία προσπάθεια του καλάθι από τον Βλάχο. Δεν τον έχω πει, είναι και ο Ψήλιο, είναι ο Κατσής, ο Στέλιος, είναι και ο Αβγερίκος ο Μιλόγος. Κατσής το παίρνει το χάνι πάνω από τον Βλάχο, ο οποίος μαζί με τον Βλαγιανάκο, με τον 19 Σπυρόπουλος. Με το 31 είναι ο Τσιαντής, ο οποίος θα βάλει το καλάθι. Και δεν έχω πει με το με το μην θα τις πει. Το πάρει από τη γωνία, αλλά θα το χάσει ο Άγγελος, ο rebound του καλάθι από τον Κάτσι. Ωραίος ο ρυθμός του παιχνιδιού. 2-4 μειώνουν Ίσαν του BC. Πρώτος ο Όμιλος Development, σαν κατηγορία. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα πρωταθλήματα του χειμώνα, αλλά το Summer ξεκίνησε. Πάρα πολλές συμμετοχές των ομάδων. Ωραίο καλάθι τώρα. Κάτω εκεί για τους μαύρους. Για να το φτιάξει ο Τσουμέτης, έγινε το deflection. Έτσι εγώ και από τον Τουμπανάκη. Λύση ήτανε. Ήταν 5-6, λοιπόν, με όλον οι μαύροι. Ζαφυρόπουλο, προσπίτω Ζαφυρόπουλο. Μπανάκι ξανά. Βήματα κατοχή για λεονταριό. Ωραία πάσα, γυρίζει ωραία η μπάλα. Σέρκολ παίζουν πολύ ωραία. Θα τελειώσει ο Ζαφυρόπουλος. Δεις, με Λιονάκος, με φωτιά από μακριά, το χάνει. Rebound από την Τσουμπετή. Να με συγχωρούν και τα παιδιά των Circle, γιατί δεν έχουν νούμερα και μου είναι λίγο δύσκολο να βρίσκω ποιοι είναι. Αυτός είναι ο Ζαφυρόπουλος, ο οποίος εκτελεί. Κάνει το 16 για τους μαύρους. Πάρει το foul. Με το 79 ο Χατζησπύρου. Με ένα μικρό time out θα επιστρέψουμε σε λίγο.
ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με τον βλάχο να τελειώνει τη φάση. Ξεχωρίζει για Λεοντάριο μαζί με τον Ζαφυρόπουλο από Σέρκου. Κόκκινο παπούτσο, όπως έχω γράψει, για να τον ξεχωρίσω τον Δημήτρη, ο Δημήτρης ο Τουμπανάκης. Ο Βάκος θα το βάλει. Ήσυχος Μαχιστίνης, ο ξεκάθαρος ηγέτης του Λεοντάριο. Πάμε με το 19 από τον Σπυρόπουλο. Πανηγυρισμός του Ζαφυρόπουλου, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά, παίρνει και τον rebound εδώ. Τα παιδιά θα τρέξουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ωραίο φάουλ από την Ζαφυρόπουλου, το είχα τη στείλει. Και ο Βλάχος κρατάνε το Λεοντάριο πίσω με 4-16-12. Φανταστικός Ζαφυρόπουλος στα πρώτα 6,5 περίπου λεπτάκια του παιχνιδιού. Πέρασε και με το 8 ο Ζαβιτσάνος. Πέρασε και με το 23 ο Κρυστάλης. Πλαγιανάκος Λάχος, γυρίζει. Goal foul, πολύ ωραία προσπάθεια. Καραπαναγιώτης έχει περάσει στο παρκέ. Κατοχή για Σέρκου. Άστοχο του σούτ, rebound από τον Βλάχο, μια baseball πάσα κακή. Το χ για Σέρκου. Για να κάνετε τη φλεξιόν. Για
Σάμερ έχει χαρακτηριστικό τον ελεύθερο ρυθμό, τις γρήγορες επιθέσεις, τα πολλά τρίποντα. Λάχος το βάζει, συνεχίζει να διαπρέπει και να ξεχωρίζει. Για Λεοντάριο 19-18 ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να προηγηθούν με 1-43 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ωραία, καλά, και ο Ζαφυρόπουλος καταπληκτικός. Προσπάθεια, λάθος και λήξη, 21-22, πήραν το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Καραπαναγιώτης τον οργανώνει στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου την επίθεση, βάζει το καλάθι. Καλή ομάδα σε αυτή. Τι έχουμε.
23 πόντων rebound από τον Τσικάκη. Πολύ ωραίο το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στα Μελίσια. Τσικάκη συνεχίζει να είναι αποδοτικό στο κίτρινο. Κάνει τον Μπανάκη, πάω από τον Βλάχο. Προσπάθεια του Ζαβιτσιάνο, άχρηλο χαμένη, παίρνει το rebound, πασάρει στη γωνία, θα σηκωθεί με το 15, αλλά θα το χάσει ο Κορώνα. Η γωνία θα το πάρει, θα το βάλει ο Καραπαναγιώτης, ποιος βάζει το δεύτερο τρίποντο του σήμερα. Παναγιώτης, προσποιείται. Περνάει, τελειώνει με το δεξί. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Εύστοχο της Σταμπής. Σε φοβερή κατάσταση. Ο small forward του Λεοντάριο. Είναι η προσπάθεια, rebound από τον Κορονάκη. Γιώτης, να δημιουργήσει ο Σιάντης. Αλλαγή κατευθείς. Μάλλον κάτι δεν είδα εγώ από το πάνω. Τσάνος το παίρνει και το βάζει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, από 4,5 περίπου μέτρα. Ρόλαρε μέσα ο Κατσής, πάρα πολύ ωραία. Έπαιξαν το πίκεν όλο εδώ οι παίχτες στον Σάρκλ.
προσπάθεια από το 79 από το Χατζη Σπύρου, ο οποίος όρμησε πραγματικά προς το καλάθι, πήρε το φάουλ και τις δύο βολές. Από τον Καραπαναγιώτη. Σέρτη δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όσο τα τρίποντα μπαίνουν, θα παίζουν στο ρυθμό τους, ο οποίος φαίνεται να είναι ψηλός, να έχει αρκετά σουτ. Η θεμική της συμμετοχής στην διοργάνωση από τον υποκόουτς, ο Ζαβιτσάνας έμας είναι αρκετά έμπειρος. Θα πάρει την μπάλα, θα ρολάρει, εκτός της ισορροπίας θα σκοράρει, θα κάνει 29-33. Time out με 4 λεπτάκια για τη λήξη του μηχρόνου. Έχουμε για τα τελευταία 4 λεπτάκια του πρώτου μηχρόνου. Πάρα πολύ ωραίο το θέαμα εδώ. Ο πουλός εδώ. Ξανά παίρνει την μπάλα με ατομικές ενέργειες, κρατάει Σέρκλου. Σάνος. Βάλε να παίξω τα φάουλ από δύο. Εξαιρετική, έξω από τα 6.75 η Σέρκου. Ο Γιαννάκος νομίζω θα ανεβάσει τους αριθμούς. Εδώ δεν μας δικαιώνει, αλλά είμαι σίγουρος ότι σε δεύτερο ημίχρονο θα πάρει τις άλλες προσπάθειες. Rebound από τον Χατζησπύρου. Η προσπάθεια ήταν από τον Τσουμέτη. Ο Γιαννάκος περνάει, κάνει rebound από τον Γερίκο. Ωραία φάση ο Γερίκος στο καλάθι. Thank you.
Χατζησπύρου ισοχαρίζει. Νομίζω πως αυτό το 36 όλα αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του μάτς. Μπανάκης. Μία είναι ο Τσιμέτης, θα το πάρει ο Καλαπαναγιώτης, θα το πάρει, θα το χάσει. 35 δευτερόλεπτα, τα περισσότερα για Λεοντάριο. Παιδίς το χάνει Αυγερίκος. Υπομονή του ζητάνε οι συμπαίχτες. Καλαπαναγιώτης νομίζω σωστά την κρατάει. Να δούμε πως θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δύο-ένα. Λήξη πρώτου ημίχρονου. 36 όλα. Την πέταξε πολύ γρήγορα ο Τσιμέτης, ήταν δύσκολο να προλάβει. Επιστροφή σε λιγάκι. Εξαιρετικό το πρώτο δεκάλεπτο, το πρώτο ημίχρονο με σχολείο εδώ στα Μελίσια. Πραγματικά βροχή από τρίποντα από τη μεριά των Circle BC, το Λεοντάριο. Έκανε παιχνίδι πιο... Ναι, παρακαλώ. Είναι με μικρό αγωνικά καό. 2011. Καό. Μου λέει συνδεθείτε. Ναι, μου ερωτάει να συνδεθώ. Ευχαριστώ. Συνδεθήκαμε και στο Wi-Fi, δεν είχαμε θέμα με τις συνεντεύξεις. Συνδέεται ταυτόχρονα και ο Πλαγιανάκος με την αντίπαλη μπασκέτα. Τρίποντα λοιπόν για Λεοντάριο. Πρώτο καλάθι για το δεύτερο ημίχρονο. Καλή άμυνα από τον Κοροράκη. Τσουμέτης rebound από τον Τσουκάκη. Να το σχολείο εδώ τώρα. Time out και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
Επιστρέφουμε. Λάχος είναι επιθετικός πάρα πολύ. Καλό είναι αυτό, είναι συνέχεια μέσα στις φάσεις. Τώρα είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας, εκτελέσει λίγο, χάνει την πρώτη.
πάω και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Πούμε εδώ κάμε 2.41.50 μπροστά στο λεωφορείο. Μανάκι, Ζαφυρόπουλος, το εξαιρετικό στο πρώτο μήνα. Ζαφυρόπουλος, συμβάουν από τον βλάχο. Παγιανάκος, Παγιανάκος, τον πάρει ό,τι θα πασάρει στο βλάχο. Μανάκης το κάνει. Πάμε σε αυτό το βουλό. Κατοχή για τους μαύρους. Πέντε λεπτάκια για το τρίτο δεκάλεπτο, έχουμε γραμμίσει τα μισά. Ισορροπημένο μέχρι ένα σημείο, καθώς δυσκολεύονται οι μαύροι να βρουν στόχο. Αλλά ο Ζαφυρόπουλος, μάλλον όπως και στο πρώτο ημίχρονο, θέλει να ξεφύγει. Κατηγορία 44-52. Κολλήσει κάπως η Σέρκλ. Στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο Στέλιος ο Κάτσης τώρα. Άστοχη πρώτη βολή. Λάχος. Πάρει. Σύστερμα. Νάκος με υπομονή. Γυρίζει μπάλα απλά για Νάκος από μακριά. Πάνει. Σπυρόπουλο πάνω στον Καραπαναγιώτη που προσπάθησε να σουτάρει τη λύση του χρόνου.
Καλτής. Λάχος. Δεν έχει αντίπαλο. Λάχος κάτω από τα λάθη. Αρκετά το φάουλ. Rebound από τον Πουστάκη, 44-59 στις 15 της φορά. Ο Γιαννάκος χάνει. Πουστάλης Παντεμάγιο, το rebound κατεκτήνει. Ήταν σώματα μπροστά από τον ρέφερη, κατοχήνει για το Λεοντάριο με 1.25 για τη λήξη. Άφη από τον Ζαβιτσάνο, έχει περάσει και ο Κωνσταντιδέλης. Στο παρκέ, πριν μου είπε ότι έχει κουραστεί από το ζέστη. Το πρώτο, το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στα Μελίσσια. 46-61, το βεβαιότερο είναι μπροστά. Απλά για Νάκος και είναι δυστυχώς. Το δεκάλεπτο, λάθος. Ωραία. Φτάνει όμως ο Κερίκος. Παλεύει το χάνει. Ο σταματάει. Αρχαία. Εκτελεί. Στέλα Χαραγκιώτης. Στον μπακ θα το πάρει. 46-63. Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στα Μελίσσια. Είμαστε πάλι στα Μελίσσια. Τελευταίο δεκάλεπτο. 46-63 μπροστά η παρέα του Πλαγιανάκου, ο οποίος έχει ανεβάσει ρυθμούς. Έχει αυξήσει τη διαφορά. Λουτσάνος το χάνει. Όλα καλά. Προσπάθεια του πάνω από τον Μπανάκη, Ζαφυρόπουλος. Με το φάουλ της Ήβολες. Thank you.
Φωτιά είναι ο Ζαφυρόπουλος από τα 6.75. 50-65. Στο Τιδέλης Λαγιαννάκος θα το πάρει και θα το βάλει. Φυρόπουλος πάνει. Ζαβιτσάνος Φιρόπουλος θα το φάουλ. Ευχαριστείτε. Τώρα για Circle που πηγαίνει στους 18, 52, 70. Στάλι το βάζει. Με τις δύο βαλές του Κουστάλι. Άστοχη πρώτη.
πας εκεί. Γερίκος, μπροστά το κεφάλι, καταπληκτική προσπάθεια. Τσάνος, δεν διστάζει, καλά κάνει, για λίγο δεν διστάζει. Τέσσερα-72, σε φιλόπουλος το κάνει. Άστοχος είναι και ο Σουμερτής. Προσπάθεια και το ρωτήσαμε τον Κορονάκη, πάλι να φτάσει στο Ζαφυρόπουλο. Τρίποντο μετά από ώρα για τους Σέρβους. Ζαφυρόπουλος θα τελειώσει τη φάση, θα κάνει το 59-72, φέρνει 13 με 3 και κάτι για τη λήξη. Σιδέλης χτύπησε Γραφυρόπουλος. Από τον Κατσί. Προσπάθεια και από Σέρκλ, rebound από τον Κορονάκη. Λεοντάριο, το οποίο πρέπει να συγκεντρωθεί. Εντάξει, τα 2 λεπτά 11 πόντι δεν είναι απαγορευτική διαφορά. Τι να δούμε. Πρώτη βολή για τον Χατζη Σπύρου, 61-73. Προσοχή, γράλι, 13 διαφορά. Μπανάκης, Πασάρι, Κατσίς, Μπανάκης, άλλη.
Βλάχος μετά από ώρα, μπαίνει στο χάρι, ξέρετε πώς τώρα ο Βλάχος. Αμένει το shoot από τον Νετσουμέτη, Χατζησπύρου, το χάνει, πανάκι στον μπάουν. Ωραία, από πάθη, ένα άλλο καλάθι. Λάθη από τον Αμπερίκη. Κλέψιμο από τον Κατσί. Το βάλει 65-78, πολύ ωραίο το κλείσιμο του αγώνα για τους Σέρκλοι, οι οποίοι νομίζω στηριζόμενοι σε αυτή την εμφάνιση θα κάνουν πολλές ζημίες στο μέλλον. Ο Γιαννάκος θα το πάρει, ο Κορονάκης θα το βάλει, 65-80, έτσι θα λέξει το παιχνίδι λοιπόν για το Λεοντάριο. Ο Λεοντάριος ζητάει από τους Σέρκλοι να κάνουν. Κάνα Παναγιώτη θα το πάρει, θα το χάσει. Λαγιανάκος 65-80 μύτη για το Λεοντάριο. Καλό σας βραδάκι.